ο Τούρκοβουλου και ο Τουρτερή. Πολλά σκάρτια, πολλά μπράβο, δύο εξαιρετικοί παίκτες. Ενώ οι Αμερικανοί αγκαλιάζονται στον πάγκο. Βλέπετε μπροστά, είναι παγκόσμιοι πρωταθλητές. Ο Λάμα Όντον θα κάτσει στον πάγκο για αυτό, όπως και ο Ιβο Ντάλα. Περνάνε και τα άλλα παιδιά στο παιδί, περνάει ο Χάρη. Περνάνε και αυτοί που δεν έχουν παίξει τώρα, περνάει ο Ντάνι Γκρέιντζερ. Δεν περνάει και ο Λαβ. Ο Κέβιν Λαβ από τους δύο εξυπνούς ψηλούς στο Αμερικάνικο πρωτάθλημα. Η παραφορά για τον Ντουράντ. 1 και 10. Ο Διολούμ εκτός κλίματος ατμόσφαιρας. Κάνει ένα φάουλ πάνω στον Κέβιν Διολούμ, πάνω στον Κέβιν Ντουράντ. Είναι μόλις το τέταρτο φάουλ του Κέφτε, θα έχει η Αμερική. Να ο Κάρι. Δεν έχει αποσύρει μόνο τον Ντουράντ. Ναι, δεν αποσύρει. Μετά από αυτήν την εποχή θα πει ο Κόμπερ. Θα πει ο Κόμπερ στη θέση του. Κάρι. Στίβεν Κάρι. Μαρκάρεται από τον Έρμις. Μπάρι Φέρμις. Με το περισσότερο χρόνο συμμετοχή εδώ για την Τουρκία. Περνάει ο Κάρι. Στη γωνία ο Γκρέιντζερ αστοχή. Λαβ, είπαμε αξιό έξι στους ψηλούς. Εδώ αστοχή παρά που πήρε ένα έξι rebound. 81-64, 44 για τη ρήξη ο Γκλέιντζερ δεν προλαβαίνει. Θα γίνει για αλλαγή ο Έρικ Γκόρντον στη θέση του Κέβιν Ντουράντ. Και όλοι όρθιοι για αυτόν τον τεράστιο παίκτη. Ο επόμενος κορυφαίος παίκτης του πλανήτη λέγεται Κέβιν Ντουράντ. Οι αγκαλιές και τα φιλιά με τον μεγάλο Κόλ Κέι, τον Κόλ Τζέσκι και τους υπόλοιπους, με τον Τζόνσι Μπίλαξ, Αντρέι Γκοντάλα, με τον Γκέιμ, με τον Ρόουζ, με τον Λαμάρ Όντον και με τους υπόλοιπους του Σταφ Κάρι. Η Αμερική παίρνει το παγκόσμιο πρωτάθλημα με το τέλειο 9-0 μετά το τέλειο 8-0 στους Ολυμπιακούς Αγώνες, αλλά με τα πολύ μεγάλα ονόματα εδώ έρχεται με τη δεύτερη ομάδα της κατ' ουσίαν και βεβαίως αποδειχθεί ότι είναι η καλύτερη ομάδα, η πιο δυνατή. Οι Αμερικανοί λοιπόν με αυτή την 114η νίκη του σε παγκόσμια πρωταθλήματα, με μόλις 27 ήττες είναι παγκόσμιοι πρωταθλητές. Ο Λαβ κρατάει την μπάλα, τίποτα πια δεν έχει σημασία. Στην τελευταία επίθεση για τους Αμερικανούς, ο Westbrook δεν θα κρατάει την μπάλα, δεν θα σπάρει, θα περάσει προς ο χρόνος. Οι Αμερικανοί είναι παγκόσμιοι πρωταθλητές. 11 δευτερόλεπτα πριν από τη λήξη, οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής Τουρκία 81-64. Κρατάει την μπάλα, κάνει την τρίπλα για να μην κάνει την παράβαση. Ο Γκουλέρ είναι πάνω του, αλλά τίποτα πια δεν έχει σημασία. Οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής νικούν την Τουρκία με 81-64 και είναι στην κορφή του κόσμου μετά από 16 ολόκληρα χρόνια. Μετά το μακρινό 94 στο Τορόντο, οι Αμερικανοί, αυτή η φοβερή και τρομερή ομάδα του μεγάλου Κέβιν Ντουράντ, του Τζόνσι Μπίλαξ, Ντέρικ Ρόουζ, του Ράσελ Ουέστμπρουκ, του Ρούντι Κέι, του Αντρέι Γκουαντόλα, του Ντάνι Γκρέιντζερ, του Στίβεν Κάρι, του Έρικ Γκόρντον, του Κέβιν Λαβ, φυσικά του Λαμάρ Όντον, του Τάισον Τσάντλερ και βεβαίως του Μάικ Σιζεύσκι, ενός από τους μεγαλύτερους προπονητές στην ιστορία του παγκόσμιου μπάσκετ. 17-22, 15-20, 16-19, 16-20 και τελικά 64-81 οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Δεν ρίχνουν στον καλαπάτο στην Τουρκία, διότι πρέπει να αποδώσουμε τα εύσημα και στους Τούρκους. Οι Τούρκοι είναι οι μεγάλοι δεύτεροι αυτού του παγκόσμιου πρωταθλήματος και γι' αυτό τα χειροκροτήματα βεβαίως σε αυτή τη σημαντική ομάδα του Άγιεμις. Στην Αμερική όμως, ο πρώτος είναι πρώτος, ο δεύτερος είναι τίποτα και βεβαίως μετά... Πρέπει όμως να πω ότι πιστεύουμε πολύ αυτήν την ομάδα της Τουρκίας, διότι είναι εδώ... Μετά τα τραυμάτα του 2002, το 2004 και το 2006 ήδη μας με απόλυτη εξηλαίωση και την παίρνουμε απόψε παρά το γεγονός ότι δεν έφεραν τον Τοκβασά, τους έφεραν τη δεύτερη ομάδα και ισοπαίδωσαν τους Τούρκους στο μεγάλο τελικό. Εδώ οι Αμερικανοί πάμε εμείς γρήγορα σε διαφημίσεις για να είμαστε...